μ' αρέσει και μου κάνω καθιστός. Αισθάνομαι ξεχωριστή χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην όμορφη πόλη σας, την οποία έχω να επισκεφθώ από πρωτοετής φοιτητής. Διατηρώ τις καλύτερες αναλύσεις. Είναι μια περιοχή και μια πόλη που έχει βγάλει εξέχοντες πνευματικούς και όχι μόνο ανθρώπους. Έναν από αυτούς τον έχουμε και στην παρέα μας. Το λέω γιατί η γενιά η δική μου μεγάλωσε με ηθοποιούς από τον Νίκο τον Καρογερόπουλο και αποτελούν εμβληματικές χειρονομίες, γενικότερα στον χώρο του πολιτισμού. Και το κάνω αυτό και για έναν ακόμα λόγο, να ξεκινάω μνημονεύοντας τον Νίκο τον Καρογερόπουλο, διότι ενώ σταδιοδρόμησε στην Αθήνα και έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο, αποφάσισε κάποια στιγμή να επιστρέψει στα Πάτια Εδάφη και να προσπαθήσει να αναπτύξει το πολιτισμό στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό για μένα. Με τον ίδιο τρόπο είναι συγκινητικό να διαπιστώνω πολλές φορές, ξέρετε, μελετούμε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά λίγες φορές έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε το χώρο μέσα στον οποίο αυτοί έδρασαν και κυρίως τον χώρο μέσα στον οποίο πέρασαν τα κρισιμότερα χρόνια της ζωής τους, δηλαδή τα πρώτα τους χρόνια. Μόλις σήμερα συνειδητοποίησα ότι ο Θοδωρής Βλάχος Δημήτρης, γεννημένος το 1925 στο Σουλινάρι, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην είσοδο γράφει Σουλινάρι και στην έξοδο Σουλινάριο, είναι μια ευκαιρία, κυρία Δημήτρη, αυτό να το δείτε. Νομίζω ότι το Σουλινάριο μου θυμίζει το Σολινάριο και έτσι νομίζω ότι αυτός ο τύπος μπορεί να αλλάξει. Αλλά επί της ουσίας, κάθομαι και σκέφτομαι ότι αυτό που μου πήρε τόση ώρα με το αυτοκίνητο μέσα από στροφές θα ήταν για ένα νέο της εποχής, το 1939-1940-1941, μέσα στην κατοχή, όταν θα ήταν υποχρεωμένος να έρθει πάλι να διαμένει εδώ και να μαθαίνει γράμματα σε αυτό εδώ το χώρο. Σε αυτή την αίθουσα. Και σε αυτή την αίθουσα. Εξυπόλυτος. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό αυξάνει περισσότερο την αξία του ίδιου δημιουργού αλλά και τη σημερινή εκδήλωση. Διότι προσθέτως θέλω να παρατηρήσω και να συγχαρώ την κυρία Βλαχοδημήτρη όχι μόνο γιατί τιμά τη μνήμη του συζύγου της και του γιου της, αλλά γιατί επιμένει αυτό να το κάνει τιμώντας παράλληλα τους αρίστους της περιοχής. Δεν είμαι καθόλου εκλεκτικιστής σε αυτό το... Δηλαδή πιστεύω ότι όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση στη γνώση, αλλά πρέπει να τιμούμε τους καλύτερους. Δεν μπορώ να δεχτώ με κανέναν τρόπο ότι οι άριστοι δεν πρέπει να έχουν ένα παραπάνω πράγμα. Αλλιώς δεν θα υπάρχει κίνητρο και για τους υπόλοιπους να προσπαθήσουν να πάνε παραπάνω. Είμαι πολέμιος αυτής της εξίσωσης προς τα κάτω, ότι όλοι είναι το ίδιο με την έννοια ότι ναι, έχουν τα ίδια δικαιώματα στη γνώση, αλλά κάποιοι προσπαθούν περισσότερο και πρέπει να αμείβονται γι' αυτό. Έστω και συμβολικά και με ένα μπράβο. Ως εκ τούτου λοιπόν μια εκδήλωση σαν τη σημερινή αποκτά ξεχωριστή σημασία και για τον τιμόμενο και για τους τιμόμενους, αλλά και για τους συμμαθητές τους που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, οι οποίοι και τους γονείς τους, γιατί ένα μεγάλο μπράβο πηγαίνει και σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα παιδιά και τα στηρίζουν. Και επομένως θα πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη όταν αναφερόμαστε σε προσωπικότητες σαν τον Θοδωρή Βλαχοδημήτρη, που ξεκίνησαν ξυπόλοιποι όπως ακούσατε προηγουμένως, ήρθαν να μάθουν γράμματα, πέρασαν πάρα πολύ δύσκολη ζωή και πέρασαν δύσκολη ζωή για τις ιδέες τους. Ξέρετε, σε παλαιότερες δεκαετίες το να έχεις συγκεκριμένες ιδέες είχε ένα κόστος. Αυτό η νέα γενιά θα πρέπει να το καταλάβει για να το ενστερνιστεί, έτσι να το βάλει μέσα στο DNA της. Γιατί σήμερα θεωρείται περίπου αυτονόητο ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς το παραμικρό κόστος. Σε άλλες εποχές και μόνο επειδή είχες μια άποψη που πήγαινε αντίθετα με την κρατούσα, πλήρωνες με φυλακίσεις, με εξορίες, με εκτοπίσεις. Ο Καρπαδημήτης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή,
Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως έφηβος, είχε μετά και ως νέος, του στερήθηκε η δυνατότητα να μπορεί να πιστέψει αυτό το οποίο πίστευε ελεύθερα και να το εκφράζει και αναγκάστηκε τη μία φορά, μάλλον αναγκάστηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε, δεν αναγκάστηκε, στο Μούδρο και στη Μακρόνισσο και στη συνέχεια όταν του ζητήθηκε να δηλώσει ότι δεν έχει καμία αντίρρηση για το καθεστώς της 21ης Απριλίου του 67, αυτοεξορίστηκε πηγαίνοντας στη Γερμανία. Δεν μπορείς αυτά να τα γνωρίσεις, κυρίως όταν αναφέρεσαι σε ένα θέμα σαν γι' αυτό προσπαθώ, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω σε αυτές γραμμές σήμερα. Διάλεξα να μιλήσω λοιπόν, να πω δύο λόγια για τον Θοδωρή Βλαχοδημήτρη και τις νεολογικές σπουδές. Από ό,τι είδα στην βιβλιογραφία, αλλά και γενικότερα όσοι έχουν γράψει για τον Βλαχοδημήτρη, εστιάζουν και βλέπω και σήμερα τα αποσπάσματα που έχουν εδώ να μας διαβάσουν οι συνάδελφοι, είναι από το ποιητικό του έργο, δηλαδή μιλούν για τον Θοδωρή Βλαχοδημήτρη ως ποιητή. Θεωρώ ότι ο Βλαχοδημήτρης πρωτίστως ήταν ένας τύπος διανοημένου με καθολικά ενδιαφέροντα. Οι σπουδές του, οι φιλολογικές σπουδές του, του επέτρεψαν να μπορέσει όταν θα πάει αρχικά να εργαστεί ως συνεργάτης στο τομέα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια να μπορέσει να εργαστεί ως λεξικογράφος όταν πήγε στη Γερμανία και να βγάλει τα προστοζή. Όμως ο ίδιος είχε μεράκι, από όσο μπορώ να καταλάβω από τη βιογραφία του, να πηγαίνει και να προσφέρει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της περιοχής τις γνώσεις του, να τις συζητάει και να κάνει και κάποια μαθήματα στα οποία συμμετείχε και μια παλαιά φοιτήτρια, την οποία βλέπω σήμερα να είναι στο ακροατήριό του τότε, η Μαργαρίτα Ιαννούτσου, η οποία ξεκίνησε από αυτά τα μαθήματα, εμπνεύστηκε και έφτασε σήμερα να είναι διδάκτορας και να σταδιοδρομεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία. Ο Βλαχοδημήτρης λοιπόν το είχε μεράκι αυτό, να μεταδίδει τις γνώσεις του και ήταν ο τύπος του λογίου, ο τύπος του διανομμένου με τα καθολικά ενδιαφέροντα. Ήταν ο τύπος αυτού που εγώ στο μυαλό μου έχω ως νεοελληνιστή. Δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με το περίγυρο το σύγχρονο, έχοντας όμως το φιλολογικό οπλισμό, τη μέθοδο, αλλά και τη γνώση για να καταλήγει στο τέλος σε μία θέση. Ο Βλαχοδημήτρης δεν ασχολήθηκε με τις νεοελληνικές σπουδές με τον τρόπο που ασχολείται ένας επαγγελματίας νεοελληνιστής. Δηλαδή, κάνοντας μόνο αυτό, έκανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είχε στο μυαλό του τις νεοελληνικές σπουδές και γενικότερα τις φιλολογικές σπουδές με τον τρόπο που τις είχε ένας επίσης μεγάλος φιλόλογος που έγραψε ένα κλασικό κείμενο, ο Μόραυτσι, στο οποίο, μιλώντας για τις νεοελληνικές σπουδές, μίλησε κατ' ουσίαν για την ελληνολογία. Δηλαδή, δεν μπορείς να αφιερωθείς στο τώρα, αρνώντας το χτες. Υπάρχει μια λυσίδα που σε πάει από το χτες στο σήμερα. Αυτό ήταν βίωμα για τον Βλαχοδημήτρη. Ξεκινούσε δηλαδή ως λάτρης της παράδοσης από το απότατο χτες και έφτανε ως τις μέρες του. Γι' αυτό και το βιβλίο του για τον Ηράκλειτο, όταν κυκλοφόρησε, δέχτηκε πάρα πολύ θετικές κριτικές. Διεθνώς δε έγινε γνωστός όχι τόσο για τα νεοελληνικού ενδιαφέροντος άστρα του, όσο για τα άστρα του πάνω στην κλασική φιλολογία. Πάνω στον Όμηρο, πάνω στους αρχαίους, κλίματα που έγραψε σε λεξικά, άστρα που έδωσε σε διεθνή περιοδικά. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος θα μιλήσει για το σήμερα, ξεκινώντας όμως έχοντας συνείδηση από το ποιο ήταν το χθες. Και όχι το χθες μόνο γενικά, αλλά και σε σχέση με την ευρύτερη πατρίδα του, κάτι που δεν έχει προσεχθεί από τους μελετητές, είναι οι συμβολές του Βλαχοδημήτρη στον χώρο της κλασικής φιλολογίας που σχετίζονται με την περιοχή της Πηλίας. Είχε κάνει μια ανοίξη ο αείμνηστος Ανδρέας Παναγόπουλος σε ένα άρθρο που είχε γράψει για τον Θοδωρή Βλαχοδημήτρη, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Βλαχοδημήτρης στον χώρο των νεοελληνικών σπουδών ασχολήθηκε πρωτίστως με την λογοτεχνία από το 1821 και μετά. Εστίασε δε και έγραψε μια σημαντική μονογραφία για τον Κωστή Παλαμά, μια εμβληματική φυσιογνωμία η οποία
Διαβάζοντας το βιβλίο του, κατάλαβα γιατί ουσιαστικά τον ενδιέφερε. Γιατί στον νέο ελληνισμό ο Παλαμάς, για τον Βλαχοδημήτρη αλλά και για πολλούς άλλους, ενσωματώνει αυτό που ο ίδιος πίστευε. Δηλαδή, αυτή την αλυσίδα ξεκίναγε από το χτες και έφτανε ως το σήμερα. Γι' αυτό και εστίαση στον Παλαμά, κυρίως δε στο 12ο του Γύφτου, που αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη ροή της ιστορίας και της συνέχειας για την οποία μίλησα προηγουμένως. Ο Στοχαστής έγραψε πολλά σημειώματα, τα περισσότερα από τα οποία ενδεχομένως να έμεινα και στο σιρτάρι του, και η κυρία Βλαχοδημήτρη τα συγκέντρωσε σε ένα τόμο, θα παρότρινα τους μαθητές του Λυκείου αλλά και τους καθηγητές τους να προμηθευτούν αυτά τα σημειώματα, έχουν εξαιρετικές ιδέες και πολύ ενδιαφέρον υλικό για το μάθημα της γλωσσικής έκφρασης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά από αυτά τα σημειώματα ως αφετηρίες για ένα πιο γόνιμο προβληματισμό. Επίσης, η κυρία Βλαχοδημήτρη συγκέντρωσε σε ένα τόμο επιμέρους εργασίες του Θοδωρή Βλαχοδημήτρη για το τις οποίες επέγραψε, όχι ο Βλαχοδημήτρης, η κυρία Βλαχοδημήτρη, για να εκδομολογώ, οι ρίζες του νέου ελληνισμού. Εδώ θα ήθελα να μείνω λίγο. Είναι ένα τρομακτικά ενδιαφέρον θέμα. Λέει η κυρία Βλαχοδημήτρη ότι η ίδια επέλεξε το τίτλο, ορθώς τον επέλεξε και πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει τον Βλαχοδημήτρη και θα εξηγήσω γιατί. Ο Θοδωρής Βλαχοδημήτρης ως διανοούμενος είχε θέση. Δηλαδή αυτά που έλεγε δεν ήταν άχρωμα, άγευστα και άσμα. Δεν έμενε μόνο στο πληροφοριακό κομμάτι ή στο περιγραφικό να πει τι έγινε όταν έγινε. Στην ερμηνεία του θεωρώ πως είχε θέση. Και ήταν η θέση την οποία διατυπώνει με πολύ αστοχο τρόπο σε μια επιστολή που έχει αποστείλει ο Καρλ Μάρξ προς τον συνομιλητή του Έγγελς, στην οποία του γράφει, έρωτας αυτή την παρεξήγηση ότι ο ιστορικός συνισμός είναι έξω η μαχιά από τον ανθρωπισμό, ότι πάνω, κάτω και πίσω από κάθε τι βρίσκεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, για τον Βλαχοδημήτρη, αιτήματα όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο ανθρωπισμός είναι μέσα στο DNA του και τα εκφράζει διαβίου. Αν διαβάσει κανείς τα ποίηματά του, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Όμως, αυτό φαίνεται και μέσα από τα άλλα γράμματα. Εάν τον είχα την τύχη να τον έχω απέναντί μου και να συζητώ μαζί του, είμαι βέβαιος ότι στο 70-80% των απόψεων θα είχα διαφορετική τοποθέτηση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν διαβάζεις κάποιον πρέπει δεν και καλά να συμφωνείς σε ό,τι λέει. Και εκεί βρίσκεται η αξία του διανοούμενου. Αν δηλαδή όλοι συμφωνούσαμε και λέγαμε το ίδιο πράγμα, ζωή θα ήταν πολύ, πολύ ανιαρέστητα. Δεν θα είχε καμία ουσία. Για παράδειγμα, έχω εντελώς διαφορετική άποψη για την χρήση του όρου Έλληνας και Ρωμιός από ό,τι ενδεχομένως είχε αυτός. Όμως, αυτό το οποίο εκτιμώ βαθύτατο είναι ότι είχε θέση, είχε άποψη. Δηλαδή, ξεκινούσε από την εξής αφετηρία, που είναι απόλυτα σεβαστή, έστω και διαφωνώ. Έλεγε ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε νεοελληνικό κράτος, νεοελληνικό μόρφωμα, νεοελληνικό έθνος, έχει αφετηρία του την περίοδο του διαφωτισμού και πιο συγκεκριμένα κρυσταλλώνεται μέσα στα χρόνια της Επανάστασης. Γι' αυτό και αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο. Καλά κάνατε και το βάλατε οι ρίζες του νεοελληνισμού, γιατί αυτό πίστευε. Αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο να πει πράγματα για την Επανάσταση και για τους πρωταγωνιστές της. Γιατί έχει γίνει τώρα τα τελευταία χρόνια. Εστιάζουμε στην Επανάσταση ως φαινόμενο ή ως γεγονός και λησμονούμε αυτούς οι οποίοι έκαναν την Επανάσταση και την πραγματική συνεισφορά τους. Εκεί λοιπόν ο Βλαχοδημήτρης πραγματικά αφιέρωσε πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ ενέργεια, ορισμένες δε από τις εργασίες του, ιδίως αυτές που αναφέρονται στο Ρίγα,
και στο φιλελληνισμό της περιοχής του Αμβούργου είναι εντελώς πρωτότυπες και πρέπει να χρησιμοποιούνται από τη συναφή βιβλιογραφία, διότι τα θέματα που θίγει, δηλαδή η απόδειξη που επιχειρεί να φέρει για τα ποίηματα του Ρίγα, του επαναστατικού περιεχομένου, τα οποία αμφισβητούνται αν πρέπει να αποδοθούν σε αυτόν ή όχι, είναι απολύτως πιστικές, όπως είναι εντελώς άγνωστο το υλικό που φέρνει για τη συμβολή του γερμανικού φιλελληνισμού και ιδίως της περιοχής του Αμβούργου στην ελληνική επανάσταση. Με τον ίδιο τρόπο εστιάζει σε προσωπικότητες της επανάστασης, όχι γενικά, και πάλι υπάρχει ένα είδος ας το πω τοπικισμού εντός εισαγωγικών, δηλαδή προσωπικότητες της περιοχής του Μοριά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι και εγώ αν ήμουν στη θέση του, κάπως έτσι θα λειτουργούσα, γιατί οι Μωραΐτες, και ιδίως οι Λάκωνες και ιδίως οι Μανιάτες, είμαστε πολύ τοπικιστές και δεν είναι κακό να λέμε ότι χωρίς το Μοριά και χωρίς αυτή την περιοχή δεν ξέρω πού θα είχε καταλήξει η Επανάσταση και πού θα είχε φτάσει ο Ιβραήλ όταν έκανε την εισβολή του. Δεν είναι κακό που και πού να το υπενθυμίζουμε, έστω και αν αυτό ακούγεται στους υπόλοιπους ως, πώς να το πω, ως έπαρση και ως υπερβολή. Πάντως, σημασία έχει ότι για μένα έχει ενδιαφέρον ο Λαχοδημήτρης να μελετηθεί ως συνολική προσωπικότητα και ως διανοούμενος με θέση, όπως είπα προηγουμένως. Η θέση του στις συνολικές σπουδές δεν είναι αυτή που του αρμόζει, δεν υπάρχει καν. Με ποια έννοια. Επειδή ακριβώς ήταν έξω από το, από το συνάφι και αγωνιζόταν με ίδιες πρωτίστως δυνάμεις στη Γερμανία τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Οφείλουμε πολλές χάρητες, επειδή ο ίδιος δεν με ερήμνησε όλο αυτό το πλούτο των γνώσεων να το διοχετεύει σε εκεί απάτωτε. Οφείλουμε πολλές χάρες εσάς που έχετε προβεί σε αυτή την αναπαραγωγή, σε αυτή την έκδοση, την ανάδειξη των έργων του. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Γιατί τουλάχιστον για μένα το γεγονός ότι βρέθηκε κάποιος για ένα θέμα που έχω ασχοληθεί και εγώ με τα Θούρια και τους επαναστατικούς ύμνους να αναπτύξει μια τέτοια επιχειρηματολογία ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, την οποία δεν θα την είχα αν έμενε το χαρτί του, τα χαρτιά του Λαχοδημήτρη στο σιτάρι. Με άλλα λόγια, ο Λαχοδημήτρης ενσωμάτωνε πολλά πράγματα σε και ως ποιητής και ως άνθρωπος των γραμμάτων και ως διανοούμενος και ως νεοελληνιστής. Γιατί αυτό το οποίο έκανε ο Λαχοδημήτρης ήταν η αποτύπωση αυτού που ο κράτιστος φιλόλογος, Έλληνας φιλόλογος του 20ου αιώνα, διακήρυξε ο Ιωάννης Κουτρής. Ότι δεν μπορεί να νοηθεί η φιλολογία αποκομμένη από τη ζωή και δεν μπορεί να νοηθεί η ζωή και μάλιστα το σήμερα αποκομμένο από το χθες. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάρει τη θέση που αξίζει ο Λαχοδημήτρης και στον χώρο των ελληνικών σπουδών ως προσωπικότητα, όχι ότι στο γερμανόφωνο κόσμο, από ό,τι μπόρεσα να διαπιστώσω και εγώ ίδιος, είναι αλλούστος, αλλά θα πάρει γενικότερα τη θέση που του αξίζει. Και εκδηλώσεις σαν και αυτή, σαν τη σημερινή δηλαδή, βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι από εκεί ψηλά που μας βλέπει θα αισθάνεται ευτυχής, γιατί, όχι γιατί συνεχίζει και ζει η μνήμη του, δεν ξέρω πόσο ευτυχής θα ήταν γι' αυτό ή αν θα το επιδίωκε, αλλά θα είναι ευτυχής που βλέπει ότι η εκδήλωση αυτή στέκεται αφορμή για νέα παιδιά που ξεκινούν ενδεχομένως με παρόμοιες προϋποθέσεις, γιατί φαντάζομαι ότι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο της Πύλου δεν φοιτούν μόνο παιδιά από την Πύλο, πρέπει να έρχονται και από γύρω παιδιά. Είναι αυτό που καμιά φορά η μάνα μου, ξέρετε, μου λέει και εμένα ότι κοίταξε να δεις αυτά τα παιδιά που πετυχαίνουν και στη ζωή και πρωτεύουν και σε εξετάσεις, είναι τα χωριατόπαιδα, αυτά δηλαδή που αγωνίζονται μέσα σε πολύ πιο αντίξιες συνθήκες από τα παιδιά των πόλεων. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι αποκτά πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο μια τέτοια εκδήλωση, γιατί
διότι είναι ουσιαστικά η φυσική συνέχεια αυτού που έκανε ο ίδιος, ευχόμενος βέβαια